Καλησπέρα σας κύριε Ζούρο. Καλησπέρα κύριε Βασιλιανάκη, τι κάνετε? Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ πολύ. Δεν μένετε χωρίς δουλειά, οι δαρβινικές δευτέρες επιστρέφουν. Όχι, ευτυχώς δεν μένω χωρίς δουλειά. Μόνο ότι συνταξιούχος εδώ και αρκετά χρόνια δεν αισθάνθηκα την έλλειψη δουλειάς. Γράφεται όμως κιόλας, συνεχίζεται. Εντάξει, ναι, αυτό μας κρατάει ζωντανούς εμάς τους συνταξιούχους, ξέρετε. Σωστά. Όσοι έχουν τη διάθεση, βέβαια, και την τάση της γραφής. Ο κύριος Ζούρος, να θυμίσουμε στους φίλους και τις φίλες, γιατί είναι ευρύτερα γνωστός μέσα από τη δουλειά του και τις θέσεις που είχε και εδώ, είναι εξελικτικός βιολόγος. Έχει σημασία αυτό για τη συζήτησή μας. Πείτε μας λοιπόν για την επιστροφή που έχετε προαναγγείλει για τις δαρβινικές δευτέρες. Ναι, ναι, επιστρέφουμε λοιπόν, αυτό είναι ένα σωστό ρήμα, διότι σχεδόν από 2,5 χρόνια, κοντά στα 3 χρόνια, κάτω από την πίεση του κορονοϊού, δεν μπορούσαμε βέβαια να συγκεντρωθούμε στο θεατράκι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Αναγκαστήκαμε και εμείς να κάνουμε τις δαρβινικές δευτέρες διαδικτυακά, το οποίο είχε ένα πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα ήταν ότι μπορούσαμε να έχουμε ομιλητές από όλα τα μέρη του κόσμου, και όντως είχαμε και πολύ διακεκριμένους από την Αθήνα, από την Ευρώπη, από την Αμερική, αλλά έλειπε αυτό το χαρακτηριστικό, το σήμα κατά τεθέν της δαρβινικής δευτέρας, που είναι η αλληλεπίδραση του ακροατηρίου με τον ομιλητή. Mm-hmm. Αυτό μας έλειψε πολύ και επιχειρήσαμε αργότερα να το κάνουμε υβριδικό, δηλαδή και να συναντιόμαστε στο αμφιθέατρο του μουσείου και να εκπέμπεται η διαδικτυακά η συνάντηση. Και αυτό δεν είχε μεγάλη επιτυχία, διότι πολλοί κόσμος προτιμούσε να μείνει στο σπίτι του και να παρακολουθήσει τη βραδιά στον υπολογιστή του. Οπότε τελικά διαπιστώσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να επιστρέψουμε στο παλιό μοντέλο, και με το οποίο θα αρχίσουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται. Πολύ ωραία. Ελπίζω να... Και ναι. Πώς ξεκινάει λοιπόν, να πούμε και την Ξεκινάμε η ένδυση αυτή. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ξέρετε, στην παραλία, ναι, ναι, του Ηρακλείου, με ομιλητές, τον καθηγητή τον Λευτέρη Οικονόμου και τον δημοσιογράφο και ιστοριογράφο και λαογράφο και λογοτέχνη. Πολυτεχνίτης. Πολυτάλαντος, τον Νίκο Ψηλάκης. Και σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο έγινε επίκυρο από δύο λόγους. Πρώτον, από τον κορονοϊό και την αντίδραση που είδαμε στους εμβολιασμούς. Με αντιδράσεις, φήμες για συνωμοσίες, για συμφέροντα των μεγάλων εταιριών, για κυβερνήσεις οι οποίες δεν κάνανε τη δουλειά τους σωστά. Όλα αυτά αναμενόμενα βέβαια, δοθέντος του μεγέθους της πανδημίας. Και μετά ήρθε και το κινηματογραφικό έργο Oppenheimer, το οποίο μας επενθύμισε ποια ήταν η αντίδραση και του κόσμου και κυρίως των πολιτιών, των κυβερνήσεων, στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, αν την πούμε προσπάθεια, της κατασκευής της ατομικής βόμβας, η οποία μετέλειωσε έναν πόλεμο, έκλεισε έναν πόλεμο, αλλά άνοιξε μια περίοδο ψυχρού πολέμου, ναι. Ναι, και μια ταλαιπωρία της ανθρωπότητας και ένα τρόμο ο οποίος επικρέμεται πάνω
την ανθρωπότητα. Ναι. Τώρα τελευταία ακούσαμε με αφορμή πάλι τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Γάζα. Ακούσαμε και τη λέξη πυρηνικό, ναι, μια πυρηνική, ναι, ας πούμε, πιθανότητα, σωστά, πυρηνική σωστά δράση. Αυτά που φοβόμαστε. Βέβαια, κάθε φορά που γίνεται ένας πυρηνικός πολέμου, δεν ξέρεις τελικά η πυρκαγιά μέχρι που μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει. Και τι μπορεί να προκαλέσει, ναι. Είναι όμως ένα θέμα, είναι... επειδή εσείς είστε κι εσείς και εμείς, είμαστε αναμφίβολα με την επιστήμη. Γιατί αυτή έχει σώσει πραγματικά εκατομμύρια ανθρώπων, ειδικά ασφαλώς τον 20ο αιώνα, εντάξει, και προηγούμενους αιώνες, αλλά λέμε πια στο αποκορύφωμα από τον προηγούμενο αιώνα και με τις ανακαλύψεις και φτάνοντας στο εξελικτικά, κύριε Ζούρο, όπως προοδεύει η επιστήμη. Είναι ένα ζήτημα που συζητείται πάρα πολύ, ενώ έχουμε τόσα πολλά δείγματα σωτήριας παρέμβασης της επιστήμης, ειδικά στον τομέα της υγείας που μας αφορά άμεσα. Γιατί από την άλλη έχουμε και αυτή τη γιγάντωση της αμφισβήτησης. Ναι, της κακυποψίας, της αντίθεσης. Ακριβώς. Είναι αλήθεια ότι, κοιτάξτε, πάντοτε υπήρχε μια κακυποψία για την επιστήμη, ότι ο επιστήμονας δεν ενδιαφέρεται για τις εφαρμογές των γνώσεών του και των ανακαλύψεων και των εφευρέσεων του, αλλά απλώς θέλει να ικανοποιήσει μια εσωτερική περιέργεια που έχει. Είναι γνωστά τα ιστορίες του Φάουστ και του Μεστοφυλή και επιπλέον ο φόβος αυτός αργότερα πήρε σάρκα και οστά με το ερώτημα τι θα γίνει αν η τεχνογνωσία και η τεχνολογία που ανακαλύπτει ο επιστήμονας περάσει στα χέρια κυβερνήσεων οι οποίες έχουν άλλες προτεραιότητες. Έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη τώρα. Έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά. Μέσα στο παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνετε πραγματικά ότι ο ρόλος του επιστήμονα σήμερα γίνεται πολύ πολύ πιο κρίσιμος. Υπάρχουν και έπειτα υπάρχει και αυτή η προδιάθεση ότι η επιστήμη έπαψε να ελέγχεται από τις κρατικές υπηρεσίες, έχει περάσει στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, οι γιγαντωμένες φαρμακευτικές εταιρείες. Όλα αυτά πραγματικά δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον. Βλέπει ο κόσμος, βέβαια, κύριε Ζούρο, ότι ναι, όντως, κερδίζουν οι φαρμακοβιομηχανίες από αυτό. Δηλαδή είδαμε ότι μέσα στον κορονοϊό οι εταιρείες που έφτιαξαν και διέθεσαν τα εμβόλια είχαν τρομερά κέρδη. Αυτό λοιπόν σε κάποιους βάζει αυτό στο μυαλό, ότι μας έδωσαν εμάς, μας πούλησαν τα εμβόλια που δεν έχουν δοκιμαστεί, που βγήκανε σε χρόνο ρεκόρ για να βγάλουν χρήματα. Και ένας Θεός ξέρει τι θα μας συμβεί αύριο μεθαύριο, ναι, με τη μορφή των παρενεργειών. Ναι. Οπωσδήποτε αυτό έχει μια βάση, δεν μπορεί κανείς να τονιστεί. Υπάρχει μια πιθανότητα. Από την άλλη μεριά θα πρέπει κανείς να τα δει και τα δύο. Από την άλλη μεριά έπρεπε να έχουμε μια πολύ γρήγορη παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων εμβολίων. Οι θάνατοι προχωρούσαν με ένα τεράστιο ρυθμό. Και στο τέλος πώς μπορεί να γίνει αξιολόγηση? Εγώ σηκώνω τα χέρια. Θα έπρεπε, παραδείγματος χάρη, οι εταιρείες να πάρουν το χρόνο τους να κάνουν πιο βαθιές μελέτες, να ελέγξουν τα εμβόλια πρωτοστήλουν, και εντωμεταξύ να υπάρξουν κάποια εκατομμύρια θάνατοι.
ή έπρεπε αυτά τις δεκάδες εκατομμύρια να προληφθούν βάζοντας στην αγορά φάρμακα. Είναι κάτι που νομίζω η ιστορία μόνο θα το αποδείξει. Ναι. Απ' την άλλη μεριά λένε, ας πούμε, ότι τέτοια πανδημία με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε είναι πρωταρχικό, είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτά όλα πραγματικά έχουν κάποια βάση. Εκείνο που δεν είναι πολύ δυσκολότερο να ερμηνευθεί είναι η καχυποψία, και μάλιστα όταν αυτή η καχυποψία δεν εδράζεται σε επιστημονικά δεδομένα, μια καχυποψία η οποία, πώς θα πω, πηγάζει αυθόρμητα από τη ψυχολογική συγκρότηση του ανθρώπου να αμφισβητεί τα πάντα. Μια τάση που μπορούμε να το πούμε αρνητισμού. Μηδενισμού των πάντων, ε? Και μηδενισμού των πάντων, ναι. Αυτό νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο, βγήκε στην επιφάνεια και πρέπει να διδαχθούμε και από αυτό. Τώρα όλα τα άλλα, ναι. Και υπάρχει ανεξέλεγκτη και η διοχέτευση πληροφοριών. Υπάρχει πλέον, είναι ανεξέλεγκτη η διοχέτευση πληροφοριών. Μέσω αυτό, των κοινωνικών, ναι, δικτύων, μέσω πολλών και διαφόρων. Ακριβώς. Απ' τη μια δεν θέλουμε να ελέγχουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλουμε να τα αφήσουμε ελεύθερα. Απ' την άλλη αυτή η ελευθερία δίνει την ευκαιρία να παρουσιάζεται τα δεδομένα διαστρεβλωμένα και πάει λέγοντας. Στα μέσα κοινωνικής, στα social media, κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς. Εκεί που το πράγμα είναι τελώς ανεξέλεγκτο για το τι γράφεται, τι υποστηρίζεται. Ναι. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε αυτήν την... Πάρα πολύ, και υπάρχει και μια συσχέτιση εδώ που τα λέμε, ότι μερικοί αρέσκονται στις ακρότητες, στον εκφοβισμό, στην υπερβολή, να παρουσιάζουμε τα πράγματα σε μεγαλύτερους όγκους και μεγαλύτερους κινδύνους και εντονότερα χρώματα από ότι είναι. Κάποιες πάνε και ξέρω. Πλάκα, να το πούμε και αυτό, κύριε Ζούρο. Υπάρχουν και αυτοί. Και πλάκα, κύριε. Ακριβώς, είναι και αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, όλα αυτά λοιπόν θέλουμε να τα φέρουμε στην επιφάνεια, και προτίμησα με έναν επιστήμονα ο οποίος είναι εμβριθέστατος, οξυδερκέστατος, ο οποίος τα έχει μελετήσει αυτά τα πράγματα και σε από άλλο επίπεδο, και εννοώ τον Ελευθέρη τον οικονόμου, ο οποίος θα παρουσιάσει αυτή την πλευρά. Απ' την άλλη είχα την εντύπωση ότι πολλοί κόσμος και δικαίως θα πει, τώρα τι περιμένεις από τον κύριο οικονόμου, θα υποστηρίξει την επιστήμη. Και λέω να φέρουμε και κάποιον άλλον ο οποίος έχει τις κεραίες του ανοιχτές για το κοινό αίσθημα και την κοινή εντύπωση, και έρχεται πιο πολύ σε επαφή με τον κόσμο, αναμιλείται, και θεωρούσαμε ότι ο Νίκος ο Ψηλάκης θα είναι το κατάλληλο πρόσωπο. Χαίρομαι προσωπικά που και οι δύο δεχθήκανε, διότι δεν είναι μικρό πράγμα το να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση. Έχει κάποια ευθύνη, έχει βέβαια και κάποια, αν θέλετε, και μια πρόκληση. Έχει πρόκληση, ναι. Ναι, έχει πρόκληση, και η πρόκληση είναι αυτό που θέλουμε. Δεν ξέρω πώς τα είδατε εκεί, γράφω ότι θέλουμε ομιλητές που να έχουν άρτια γνώση του αντικειμένου, αλλά και την ικανότητα να το προσιάσουν με τρόπο καταληπτό αλλά και προκλητικό. Δηλαδή θέλουμε να πραγματικά ο ομιλητής να θέσει τα θέματα έτσι ώστε να προκαλέσει ερωτήσεις από το κρατήριο. Έχετε ανεβάσει το επίπεδο, κύριε Ζούρο, η αλήθεια είναι. Πώς θα, τελειώνοντας την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, είναι πάντα ένα θέμα που, ξέρετε, προκαλεί ποικίλες συζητήσεις, υπάρχουν οι κατέρωθεν απόψεις υπέρ, κατά, είναι νομίζω μια ατέλειωτη συζήτηση για το θέμα, καλό είναι όμως να γίνεται.
στη σωστή βάση φυσικά. Πώς θα προχωρήσουν οι δαρβινικές δευτέρες, μέχρι πότε μάλλον? Υπολογίζουμε, θέλουμε την επόμενη να είναι μέσα στο Φεβρουάριο. Δεν έχουμε αυστηρό πρόγραμμα. Ψάχνουμε, θέλουμε να είναι το θέμα μας επίκαιρο, θέλουμε να βρούμε έναν καλό ομιλητή. Πολλές φορές εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι κάποια προσωπικότητα που ξέρει ένα ενδιαφέρον θέμα περνάει από την Κρήτη, είτε προσκεκλημένος από το Πανεπιστήμιο, είτε από το ΙΤΕ, είτε από κάπου αλλού. Επομένως δεν δεσμευόμαστε. Mm-hmm. Θέλουμε να κάθε φορά που θα έχουμε μια δαρβινική Δευτέρα να έχουμε ένα πολύ καλό θέμα και ένα πολύ καλό εισηγητή. Αυτός είναι ο σκοπός μας και επαναλαμβάνω ότι ενώ πραγματικά δεν ξέρω πόσο χρόνο ίσως θα εξαντλήσουμε, ξέρετε τώρα με το online διαλέξεις έχει πληθεί, δηλαδή κάθε μέρα εγώ τουλάχιστον παίρνω 10-15 προσκλήσεις να ακούσω την τάδε online. Τελικά έχουμε μας αυτή έμεινε, την πλημερίδα. Μας έμειναν και τέτοια. Όμως εμείς και εδώ λοιπόν, εμείς θέλουμε να κρατήσουμε μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα είναι ότι ο λόγος είναι στο ακροατήριο περισσότερο από ότι είναι στον εισηγητή. Τις επαφές, τις ανθρώπινες επαφές. Αυτή η κουβέντα που γίνεται, αυτή η κουβέντα που γίνεται, 15 λεπτά συζήτηση, παρουσίαση πάνω σχάρη, αναπληρώνεται με 45 λεπτά συζήτηση. Είναι πιο πολύ η συζήτηση παρά η ομιλία. Και αυτό είναι πολύ καλό. Κύριε Ζούρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Πάντα είναι χαρά μας να σας φιλοξενούμε, το ξέρετε άλλωστε αυτό. Ναι, και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Και θα βρούμε το επόμενο θέμα της επικοινωνίας μας. Οπωσδήποτε. Πάντοτε στη διάθεσή σας είμαι, κυρία Βαντιγκανάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.